Αυγής και από την άλλη Δημήτρης Κίτσος. Σίγουρα γνωρίζω το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Καλούνται για την υπέρβαση. Η Αυγή τώρα βγαίνει μπροστά από δεξιά για να δούμε την αντεπίθεση. Χαριλάη προσπαθεί να περάσει εδώ. Υπάρχει μια προσπάθεια που έγινε από πλευρά για την Αυγή. Μπάλα στην κατοχή για τον Σαμουρέλη στο εκτελεί, θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά πετάγεται, διώχνει ο Πλήκας προηγουμένως. Ένα γύρισμα που έγινε από τον Τσελεκίδη. Μπάλα πήρε ύψος, Δανδανάς ως Τέλειος. Πατάει από κοντά, θέλει να ολοκληρώσει. Κάτι ζητάνε εδώ προφανώς του Μακεδονικού αυτή τη φορά. Η μπάλα πέρασε από πλευράς από δεξιά. Μαρμαράς έβγαλε παλιά, τώρα προσπαθεί ο Ζηρίδης να αλλάξει την μπάλα. Ζηρίδης τώρα προσπαθεί να επιχειρήσει, θα κάνει τη σέντρα από κοντά, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα, 0-1. Εκεί που άλλαξε ωραία την μπάλα, ο Ζηρίδης ήρθε, ο παίκτης του Ιάσον Αυγής, να τη σπρώξει στα δίκτυα. Να λοιπόν ότι καλύτερο ονειρεμένο το ξεκίνημα για την ομάδα της Αυγής που ανοίγει το σκορ μετά από αυτή την ωραία ενέργεια στο 5ο προς 6ο λεπτό του αγώνα. Ο Δανδανάς, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Πήγε και ο Τσελεκίδης προηγουμένως. Η μπάλα φτάνει τώρα από δεξιά. Χαϊντούτης θα κάνει τη σέντρα. Θα γυρίσει την μπάλα κεφαλιά. Ωραία από τον Δανδανάτο Στέλιο. Οι κόντρες από κοντά βγαίνει. Τελικά μαζεύει την μπάλα. Πριν προλάβει να τον απειλήσει εκεί. Και από το Στρατόπουλο. Αντεπίθεση τώρα για να δούμε μπροστά. Σαμουρέλης κρατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει κάποια σέντρα. Βγάζει μια παλιά. Ψάχνει τον Στέλιο Δανδανά. Που περνάει την μπάλα στα πόδια του. Δανδανά σουτάρει απευθείας από πλάγια θέση. Αλλά εκεί σε καλή θέση ο Τσελεκίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Δανδανάς δεξιά παίζει ωραία με τον Σαμουρέλη το 1-2. Σαμουρέλης βγάζει σέντρα. Η μπάλα στην αγκαλιά τώρα εδώ από τον Τσιλικύρη να μπλοκάρει. Εκτελεί το φάουλ. Και πρόλαβε την μπάλα τελικά από κοντά το σούτι. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος. Στην κίνηση πάνω έκανε το σούτο ο Χελιδόνης. Και... εδώ για να δούμε κάποια νεύρα βέβαια με τον Ζηρίδη να απομακρύνεται. Για να δούμε το παιχνίδι, σίγουρα έχει μεγάλη συνέχεια. Κάρτα τώρα στον Μακρύ και δεύτερη κίτρινη νομίζω είναι κόκκινη. Κόκκινη. Αποβάλλεται το σκόρ του αγώνα. Να λοιπόν αποβάλλεται από το παιχνίδι που ανάβουν τα νεύρα. Να αρπάξει κεφαλιά ο Μωυσιάδης δεν μπόρεσε. Διώχνει ο Πλήκας. Απομακρύνει από τα καρέα της Αυγής. Η μπαλά φτάνει τώρα στα πλάγια από τον Ξανδόπουλο. Γίνεται το λάθος. Και βγαίνει ο Διαμαντής βλέποντας εκεί πήγε να γίνει το λάθος. Για να δούμε τώρα μπροστά. Ο Μόσκος σουτάρει out. Εδώ χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το λάθος του Διαμαντή. Αλλάζει, προσπαθεί, πατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει ο Ανδριανίδης. Ο οποίος επιμένει. Για να δούμε. Στώνει την μπάλα. Σαμουρέλης θέλει να σουτάρει. Διστάσει πάνω να παίξει τον A2. Δεν μπορούσε και ο Κατρατζόγλου. Δεν τελειώνει η φάση. Χαϊντούτης κάνει τη σέντρα από κοντά. Θέλει να σουτάρει. Εδώ ήταν κάποιο χέρι προφανώς αυτή τη φάση. Στο σούτ του Ανδριανίδη. Παίζεται τελειοδιατή στο αγώνα. Να βγάλει μια σέντρα. Αλλάζει με το σώμα του την πορεία. Ο Ξανδόπουλος που διεκδικεί. Πάει να τον πιέσει ο Τσαναξής που μπήκε σαν αλλαγή. Θέλει ο Σαμουρέλης. Με τον Δανδανά έπαιξαν τον A2. Σαμουρέλης περνάει. Για να δούμε. Σουτάρι. Η μπάλα φεύγει out. Εδώ καλή στιγμή για τον Βασίλη Σαμουρέλη. Ο οποίος βγάζει μια σέντρα. Για δούμε. Προσπαθεί ο Φραγκούδης. Από κοντά. Φραγκούδης πετάει την μπάλα. Σουτάρι και μπλοκάρει ο Τσιλικύρης σε πολύ καλή θέση. Για τον Ζηρίδης. Η μπάλα τώρα με το σώμα του προσπαθεί να περάσει εκεί ο Τσαναξής. Δεν από κοντά θέλει να σουτάρει. Εδώ τη δάση αυτή τη φάση στον Ευθυμιάδη σε αυτό το πρόξιμο. Για δούμε τώρα τη φάση αυτή από πλευράς. Ευθυμιάδης τελικά θα προλάβει πάνω στη γραμμή. Και θα χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ προφανώς. Για να δούμε τώρα η Αυγή προσπαθεί επιθετικά να περάσει μια παλιά αλλά απομακρύνει ο Ξανδόπουλος. Θα γίνει ένα σούτ επικίνδυνο, εντυπωσιακά Διαμαντής λέει όχι. Στη Ριδόνη. Ζηρίδης τώρα με την μπάλα από αριστερά θέλει να κάνει κάποια σέντρα. Επιμένει, κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση από πλευράς πάνω παιχτών A2. Μπροστά ο Διαμαντής λέει όχι. Τον Ευθυμιάδη που πήγε να τον πλασάρει.
Σταθόπουλος κάνει το σουτ, γίνεται το λάθος. Εδώ χάνεται ευκαιρία να τελειώσει αυγή το παιχνίδι στη τελευταία φάση του αγώνα και τελειώνει το παιχνίδι με τελευταία φάση του αγώνα. Έτσι λοιπόν τελικό αποτέλεσμα 0-1.